Η χρήση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης από τις έξυπνες πόλεις και κοινότητες είναι το βασικό αντικείμενο του ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου του Δικτύου Major Cities of Europe, το οποίο άνοιξε τις πύλες του στη Δημοτική Πινακοθήκη της πόλης. Είναι μια σημαντική στιγμή για τη Λάρισα και τη Θεσσαλία. Ένα σημαντικό συνέδριο καλών πρακτικών και μάλιστα πρωτοποριακών πρακτικών. Περιφέρεια Θεσσαλίας πρωτοπορεί. Πρωτοπορεί γιατί έχει τις καλύτερες πρακτικές και είναι μία από τις 200 Green Deal περιφέρειες στην Ευρώπη. Πρωτοπορεί γιατί είναι στις 100 κλιματικές ουδέτερες περιφέρειες της Ευρώπης. Πρωτοπορεί γιατί συμμετέχει στο Reg Hub και στο Health Hub. Πρωτοπορεί διότι έχει κάνει ένα έργο και όπως λέει ο τίτλος «Από το χάος στον κόσμο», όταν ήρθαμε παραλάβαμε μία κάρλα που ήταν στο χάος. Τη Λίμνη Κάρα για ανασύσταση. Και τη κάναμε και την αποδώσαμε στον κόσμο. Την αποδώσαμε με μεγάλη δουλειά, αλλά ταυτόχρονα εκεί έχουμε μία πρωτοπορία, ένα innovation. Είναι η μοναδική περιοχή που πορτίζεται δωρεάν στον κόσμο. Αντιλαμβάνεστε ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας είναι μπροστά και με τα υποβρύχια μουσεία της, γιατί πήραμε το πρώτο ευρωπαϊκό βραβείο innovation στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Υποβρύχια Μουσεία, αλλά ταυτόχρονα έχουμε διακριθεί για τη Λίμνη Κάρλα το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο, αλλά και για τους δρόμους που είναι περισσότερο ασφαλείς δρόμοι. Το συνέδριο From House του Κόσμος θα διαρκέσει τρεις ημέρες και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Τουρισμού. Σήμερα η πόλη μας φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό συνέδριο σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Major Cities of Europe. Πρόκειται για μια συνεργασία η οποία εξασφαλίζει τη δυνατότητα σε αυτό το συνέδριο να ανταλλαγούν καλές πρακτικές, να αναζητηθούν θέματα που έχουν σχέση με την καινοτομία στις πόλεις μας σε μια και μοναδική κατεύθυνση. Μέσα στις πολλές κρίσεις που έχουμε περάσει και περνούμε, να οδηγήσουμε τις πόλεις μας σε ένα ασφαλές περιβάλλον βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να έχουμε πολύ συγκεκριμένες στρατηγικές στοχεύσεις, οι οποίες θα επιταχύνουν τα βήματα που κάνουν οι πόλεις μας και η αυτοδιοίκηση στην επίλυση πολύ σημαντικών προβλημάτων. Στην κατεύθυνση αυτή σήμερα συμμετέχουν στο συνέδριο σπουδαίοι φορείς και από την Ευρώπη, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση και τη δυνατότητα να ανταλλάξουν εμπειρίες, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα τα οποία θα αποτελέσουν τα επόμενα βήματα της κάθε πόλης με τις ιδιαίτερες συνθήκες της για ένα αύριο καλύτερο για τους ίδιους τους πολίτες. Να σημειωθεί ότι το συνέδριο απευθύνεται σε αιρετούς και στελέχη ΟΤΑ που αναλαμβάνουν και συμμετέχουν στο προσχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών εκπροσώπους επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας καθώς και σε ακαδημαϊκούς.